είναι. Έχουμε αμάξαρα, μην το ξεχνάτε, τρέχει τρελός διαγωνισμός, γιατί δεν μπορώ να σκεφτώ κάτι καλύτερο από το να κερδίσεις ένα αυτοκίνητο. Και τι αυτοκίνητο? Το Peugeot 208 είναι αυτοκίνητο για όλη την οικογένεια. Όπως βλέπετε, μάλλον σας το λέω εγώ, είναι full extra έκδοση, είναι αυτόματο, είναι 1200 κυβικά, έχει οθόνη multimedia, τη λέει mirror screen, τι είναι αυτό. Ναι. Συνδέεις το gadget σου, το κινητό σου, και βλέπεις όλες τις λειτουργίες στην οθόνη σου. Δεν υπάρχει Bluetooth, τα πάντα. Δεν καίει απολύτως τίποτα, κινείται ελεύθερα στο δακτύλιο και θα γίνει δικό σας. Γι' αυτό θέλω να καλέσετε στο 14550 ή να στείλετε μήνυματα στο 54990. Προσέξτε, παιδιά, θέλω πολλές κλήσεις, πολλές συμμετοχές, διότι κάθε κλήση είναι μια ξεχωριστή συμμετοχή στην κλήρωση. Μην το ξεχνάτε αυτό με τίποτα. Γι' αυτό, επειδή έχει κάνει χαμό το Peugeot από την περασμένη εβδομάδα, θέλω να συνεχίσετε να μας κάνετε πάρα μα πάρα πολλές κλήσεις, γιατί είναι σούπερ οικογενειακό το αυτοκίνητο αυτό. Έχει πάρα πολλούς χώρους, έχει τεράστια χωρητικότητα, είναι για όλη την οικογένεια και όπως κατάλαβες θα περάσεις ένα καλοκαίρι ζαχαρή. Κάλεσε 14-5-5 δηλώσεις συμμετοχή στην κλήρωση ή στέλνεις μήνυμα TAF στο 54-9-90. Τσιμπάς και δώρο επιταγές 4 ευρώ μέσα από το linkwagon.gr. Αυτό τι σημαίνει? Κάνεις κλήση και η κλήση σου επιστρέφεται. Δηλαδή στην ουσία τα χρήματα που δίνεις για να μπει στην κλήρωση τα παίρνεις πίσω, γιατί μπορείς να τα ξαργυρώσεις από τα διάφορα sites. Αυτή τη βδομάδα λοιπόν σου λέμε για το linkwagon.gr. Οκ. Okay. Πολύ και καλή επιτυχία. Μπράβο! Έχουμε Λεανάρα. Λεανάρα, τι μας έχεις? Καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα, καλημέρα. Σεμνά μου, παιδιά, και θα ξεκινήσουμε με μία είδηση άρτια φιχθήσα από την Αγγλία, την οποία εντοπίσαμε με μαγικό τρόπο το πρωί, και θα σας συστήσω τον συνταξιούχο εφημέριο Φίλιπ Κλέμετς, να βλέπουμε τα πλάνα παρακαλώ, ευχαριστώ, και τον αγαπημένο του εδώ και δύο χρόνια, Φλόριν Μάριν, ετών 24, αν δεν κάνω λάθος, που δεν κάνω, μοντέλο. Τι λέτε, παιδί μου? Δεν το βλέπεις τον αγαπημένο του? Είναι... Δίπλα του φέρνει. Μιλάει μαζί του, αυτό λέει. Ανταλλάσσουν όρκους, έτσι ακριβώς. Οι άνθρωποι αυτοί παντρεύτηκαν, ναι, στο δημαρχείο της πόλης στην οποία ζούνε. Έχω να σας πω ότι ο πρώην ιερέας της Αγγλικής Εκκλησίας είναι το πρώτο άτομο ιερέας, έστω και συνταξιούχος, που παντρεύεται άτομο ιδίου φύλου. Είχαν 2 χρόνια σχέση και αποφάσισαν να προχωρήσουν και να ανταλλάξουν όρκους που, όπως πολύ σωστά είπατε, αιώνιας αγάπης και πίστης ενδεχομένως, γιατί πραγματικά δεν μπορώ να ξέρω αν ένας άνθρωπος, είτε είναι άνδρας είτε γυναίκα 24 ετών, πόσο πιστός μπορεί να είναι στον σύντροφό του ετών 78. Τεράστια διαφορά ηλικίας. Κάτι πέρασε μπροστά. Γεια σας! Αλλά... γρήγορ για τον άνεμο. Σαν τον άνεμο, κορίτσι μου. Με έριξε. Πέρασε λίγο. Λίγο. Πάνω στο ζευγάρι έπεσα. Ήσουν τόσο γρήγοροι που δεν σε καταλάβαμε. Κοίταξε να δεις, όταν φοράει κάποιος φακούς επαφή... Αλήθεια είναι, αυτό το ξέρω κι εγώ. Μπορεί οποιαδήποτε στιγμή... Να συμβεί το αναπάντεχο. Να συμβεί το αναπάντεχο. Έτσι. Λοιπόν, δεν μου για το ζευγάρι. Τα άκουγα από το ακουστικό, μην νομίζεις. Τα άκουγε όλα. Και δεν έμενε ο φακός όσο τ' άκουγα. Το θέμα είναι, ρε παιδιά, ότι ένας άνθρωπος 78 ετών παντρεύεται έναν άνθρωπο 20.